κατ' επάγγελμα έχει αναλάβει να καλύπτει τέτοιου είδους σκάνδαλα. Σας διαβάζω το 2005, όταν στην Εξεταστική Επιτροπή που προέδρευε ο κ. Στραγάκης της Βουλής για το σκάνδαλο των οπλικών συστημάτων για τον Άκη Τσοχατζόπουλο, φτάσανε λογαριασμοί από τις offshore εταιρείες του Άκη. Ο Ευάγγελος Βελιζέλος είπε το αμίμητο. Δεν είναι λογαριασμοί, είναι αριθμοί τηλεφώνων. Κάπως έτσι έκλεισε η υπόθεση τότε. Αντίστοιχα, ο κύριος Βενιζέλος, όταν ήρθε στην Επιτροπή Εξοπλισμών, ήμουνα τότε μαζί με τον κύριο Μεμαράκη και τον κύριο Τασούλα. Όχι απλώς δηλώσαμε ότι είμαστε αντίθετοι με αυτό, εκφράζαμε τις επιφυλάξεις μας και τελικά δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Διότι μπορεί τα περίφημα υπευρύχια να κυριαρχούν στο Αιγαίο, αυτό είναι αλήθεια, επειδή τα φτιάξει το πολεμικό ναυτικό, αλλά για να είμαστε τόσο περήφανοι, πληρώσαμε 500 εκατομμύρια. Επειδή ο κύριος Βενιζέλος έκανε τη συμφωνία με τον κύριο Σάφα, συν δύο άλλα υποβρύχια τα οποία δεν προεβλέπονται στον λογαριασμό. Το λογαριασμό δηλαδή που ο κύριος Βενιζέλος χρέωσε στον ελληνικό λαό, τον πληρώσαμε το παραπάνω. Δε κύριο Σάφα την κοπάνησε, παράτησε τα ναυπηγεία, ο κόσμος έμεινε στον δρόμο και ο κύριος Βενιζέλος βεβαίως, όταν του είπαμε ότι κοίτα να δεις, εσύ έκανες τη συμφωνία, είσαι υποχρεωμένος να πας στο διοικητικό δικαστήριο, έβαλε τα φτερά, τα μάζεψε τα φτερά του, τα σκέλια κάτω τα πόδια και πήγε στο διοικητικό δικαστήριο, διότι ξέρει ότι θα αντιμετωπίσει ποινικές ευθύνες, γιατί έχει προσωπική ευθύνη για αυτή τη συμφωνία με τον κύριο Σάφα, ο οποίος ήρθε, υπέγραψε, άρπαξε 500 εκατομμύρια, πήρε και άλλη μια σύμβαση για δύο υποκλήσεις. Καλώς κύριε Υπουργέ. Καλώς. Ένα λεπτό. Ναι.